Χαίρετε, γεια χαρά σε όλους. Να ευχηθώ τα χρόνια πολλά πρώτα-πρώτα. Ελπίζω να είστε καλά αυτές τις μέρες, να περάσατε όμορφα τα Χριστούγεννα μαζί με φίλους, οικογένεια, υγεία, αγάπη και όλα αυτά. Ας είναι το μπάσκετ το σημαντικότερο δευτερεύον πράγμα που μας απασχολεί στη ζωή μας. Λοιπόν, και ξεκινάω να κάνω ένα βιντεάκι μέρες που είναι έτσι λίγο νοσταλγικό. Θέλω να φέρω στη μνήμη μου, όχι ότι φύγανε και ποτέ προς Θεού, αλλά να φέρω στη μνήμη μου και στη μνήμη σας δύο μεγαθύρια του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όχι μόνο του ελληνικού, δύο κολοσιαίους παίκτες που κόσμησαν τις δύο ομάδες μας, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, και δεν είναι άλλους από τους Mike Batiste και Kyle Hines. Θέλω λίγο να τους βάλω δίπλα-δίπλα, όχι σε καμία περίπτωση σε σύγκριση, έτσι, σε μία αντιπαραβολή, και να πω 2-3 πράγματα για αυτούς μέσω τριών ομοιοτήτων και τριών διαφορών που είχαν αυτοί οι δύο τεράστιοι παίχτες. Λοιπόν, πάμε στην εισαγωγή και ξεκινάμε αμέσως. Ωραία. Batiste Hines. Δύο ονόματα, άπειρη αγάπη, άπειρες ιστορίες, άπειροι τίτλοι. Και αυτή λοιπόν είναι η πρώτη ομοιότητα, η πιο προφανής από όλες. Δύο παίχτες οι οποίοι εισπράξανε τόση αγάπη από τους οπαδούς της ομάδος, δίκαια βέβαια, όσο κανείς άλλος Αμερικανός ποτέ. Στο κάτω-κάτω της γραφής είναι ίσως και οι δύο καλύτεροι Αμερικάνοι της ιστορίας όλης της Ευρωλίγκα. Τίτλοι, επιτυχίες, διακρίσεις ατομικές, ομαδικές, αγάπη του κόσμου. Τι να λέμε τώρα. Δύο παίχτες που λατρευτήκανε όσο κανείς άλλος, και αυτή είναι η πρώτη τους ομοιότητα 100% αναμφίβολα. Η δεύτερη ομοιότητα είναι ότι και οι δύο κάνανε την μεγάλη τους καριέρα ως undersized center. Ο Batiste που προηγείται και χρονικά, έτσι είναι πιο μεγάλος, ο Hines είναι ακόμα ενεργεία. Ο Batiste λοιπόν ήταν ο πρώτος που έδωσε αυτή την έννοια του undersized ψηλού. Ένας άνθρωπος που ήταν 2-3, 2-4, δεν ήταν πεντάρι, θα τα πούμε αυτά στις διαφορές μετά. Και έφτασε να γίνει ο καλύτερος center της Ευρώπης για πάρα πολλά χρόνια. Έφτασε φυσικά στα χέρια του τεράστιου Ζότς. Ο Δε Χάινς, ένας Ηρακλής τσέπης, βία έφτανε τα 2 μέτρα, 1,99, 2 μέτρα είναι ο άνθρωπος κάπου εκεί. Καθιερώθηκε ως μια μπουλντόζα, και επιθετική αλλά κυρίως αμυντική. Δηλαδή η ειδοποιώς του διαφορά ήταν ότι παρόλο που ήταν κοντύτερος 10-15 πόντους από πάρα πολλούς αντιπάλους, μπορούσε να τους μαρκάρει όλους. Στο κάτω-κάτω, τρεις φορές καλύτερος αμυντικός της Ευρωλίγκα, ο Kyle Hines να πούμε εδώ. Αυτή ήταν η μεγάλη του δύναμη, ότι μπορούσε να μαρκάρει με πολύ μεγάλη ευκολία και φυσικά να κατέβει να μαρκάρει και χαμηλότερους αντιπάλους, δεν το συζητάμε. Αλλά μέσα στη ρακέτα ήταν ένας πραγματικός ηλεκτρολόγος, που έλεγε και μία ψυχή έτσι. Ένας πραγματικός ογκόλιθος, με μπράτσα έτσι, μούσκουλα, δύναμη, έκρηξη, παρά το χαμηλό του ύψος. Άρα, βασική ομοιότητα, και οι δύο δώσανε μια άλλη χρειά, μια άλλη διάσταση στην λέξη center που ξέραμε. Το πεντάρι. Λοιπόν, τρίτη ομοιότητα, ότι και οι δύο πριν έρθουν στην Ελλάδα, στις ομάδες τους εδώ, παίξανε για 2 χρόνια ο καθένας σε 2 άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, με κοινό παρονομαστή την Ιταλία, και κάνανε μάλιστα και τον ντεμπούτο τους στην Ευρωλίγκα, αγωνιζόμενοι με άλλες ομάδες. Ο Μεν Batiste, ο Καλιφορνέζος, ήρθε από το κολέγιο στο Βέλγιο, στη Σαρλερουά, τη χρονιά 2000-2001, με την οποία έκανε ντεμπούτο στην Ευρωλίγκα και με αρκετά συμπαθητικά νούμερα, είχε γύρω στους 16 πόντους, 9 rebound, κάτι τέτοιο. Έπειτα, τη χρονιά 1-2, πάει στην Ιταλία, παίζει στην Μπιέλα, στην Ιταλική Μπιέλα, από την οποία πηγαίνει στο Vancouver, στο Memphis, τέλος πάντων στους Grizzlies, με την οποία ομάδα κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά, 75 παιχνίδια, 6,5 πόντους, 3,5 rebound, αρκετά συμπαθητική χρονιά για τον Batiste στο NBA, από όπου βέβαια ήρθε στον Παναθηναϊκό. Ο Δε Χάινς
Ξεκινάει την καριέρα του. Διχρονιά, 8, μέρος 10, 2 χρόνια, περνάει, κάνει το αγροτικό του στην Ιταλική Α2, στο πανέμορφο Βερολί. Το Βερολί είναι μια πόλη στην επαρχία της Φροζινόνε, κεντρική Ιταλία, είναι πανέμορφο μέρος. Παίζει 2 χρόνια εκεί ο αγαπητός κύριος Χάινς, με γίγαντα Αντρέα Τρινκέρι να είναι στην ομάδα, νομίζω μόνο τη δεύτερη χρονιά ήταν, αν δεν κάνω λάθος, τέλος πάντων. Από την οποία πηγαίνει στη Βαμβέργη, στη Μπάμπεργκ, τη χρονιά 10-11, με την οποία κάνει μια καταπληκτική χρονιά. Παίρνει το πρωτάθλημα, παίρνει την Bundesliga και MVP των τελικών. Σε μια Bundesliga, να τα λέμε όλα, όχι με την έγκλη και την δυναμική του σήμερα, τότε πριν 10, 12, 13 χρόνια, εντάξει, οι γερμανικές ομάδες ήταν στη φάση που ανεβαίνανε. Δεν είχαν το επίπεδο που έχουν τώρα. Όπως και να έχει, πρωτάθλημα και MVP και ντεμπούτο βέβαια στην Ευρωλίγκα με την Μπάμπεργκ. Είχε παίξει και αντίπαλος του Ολυμπιακού μάλιστα και λέγεται ότι από τότε είχε μπει στα κοιτάπια των κόκκινων. Πριν έρθει στην ομάδα βέβαια να μεγαλουργήσει. Λοιπόν, πάμε σε τρεις διαφορές που είχαν αυτοί οι δύο τεράστιοι παίχτες μεταξύ τους. Ο Χάινς ερχόμενος στην ομάδα τη χρονιά 11-12 ήρθε σε έναν Ολυμπιακό που άλλαζε, έναν Ολυμπιακό που γύρναγε σελίδα, χαμήλωνε το budget, πήγαινε σε φθηνές οικονομικές λύσεις, μία εκ των οποίων βέβαια ήταν και ο ίδιος ο Χάινς, να απαλλαγεί από εκείνα τα τρομερά συμβόλαια που είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες χρονιές και δεν αποφέρανε απολύτως τίποτε. Δώσανε τα κλειδιά της ομάδας στον Ιβκοβιτς και στον Σπανούλη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και ήταν μια χρονιά προσαρμογής, μια χρονιά που θα αρκούσε να ήταν λίγο έτσι αξιοπρεπής για να είναι όλοι ικανοποιημένοι, άσχετα πώς εξελίχθηκε. Άρα, ο Χάινς έρχεται σε ένα καινούριο περιβάλλον, φτιαγμένο από το μηδέν, για να πάει με μια λογική λιτότητας να πορευθεί. Ο Δε Μπατίστ έρχεται σε ένα περιβάλλον, όπως ήταν ο Παναθηναϊκός τότε, πολύ δυνατό, έναν παντοδύναμο οργανισμό, έχοντας ήδη βέβαια στις τάξεις του τον καλύτερο προπονητή της Ευρώπης τότε, τον μεγάλο Ομπράντοβιτς. Οπότε οι απαιτήσεις δεν ήταν ίδιες με το καλημέρα σας. Άσχετα τι έγινε στην πορεία βέβαια που ο Χάινς πήρε με τον Ολυμπιακό 2 συναπτές Ευρωλίγκες, 11-12 με τον Ιβκοβιτς και 12-13 βέβαια στο έπος του Λονδίνου με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη διαφορά. Η δεύτερη διαφορά είναι ότι ενώ μεγαλούργησαν και οι δύο ως σέντερ, όπως είπαμε πριν, ο Μεν Χάινς ήτανε τέτοιος, τα είπαμε και πιο μπροστά, ο Δε Μπατίστ έγινε. Ο Παναθηναϊκός ήταν σε μια φάση που αναζητούσε σέντερ, η εποχή του Ρέμπρατσα είχε περάσει, ο Λάζαρος Παπαδόπουλος δεν έμενε πια εκεί, ο Παναθηναϊκός υπήρχε η ανάγκη να βρει έναν σέντερ. Και δεν τον βρήκε, τον δημιούργησε. Με κοινό παρονομαστή βέβαια τον Μίτλετον που ήταν και στην προηγούμενη ομάδα και μετά συνοδοιπόρος του Μπατίστ και βέβαια τον μεγάλο Κώστα Τσαρτσαρή, ο οποίος συμπλήρωνε πάντα εκεί στους ψηλούς το ζευγάρι, το δίδυμο των ψηλών. Ο Μάικ Μπατίστ λοιπόν έπεσε στα βαθιά και κολύμπησε, όχι απλά κολύμπησε, βγήκε και πρώτος, πήρε και χρυσό μετάλλιο. Θέλω να πω όμως ότι ο Καλιφορνέζος Μπατίστ έγινε σέντερ ενώ δεν ήταν. Η τρίτη διαφορά και τελευταία για να κλείσουμε και το βιντεάκι σιγά σιγά, είναι η εξής, ότι ο Μεν Μπατίστ έπαιξε πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό, έπαιξε 9 χρόνια νομίζω συνεχόμενα, πλάς μία χρονιά που επέστρεψε από την Τουρκία. Ο Δε Χάινς έμεινε στον Ολυμπιακό μόνο 2 χρόνια, τη χρόνια όμως, 2 Ευρωλίγκες κτλ. Αν σας έλεγα ότι ο Χάινς έμεινε μόνο 2 χρόνια στον Ολυμπιακό, μπορεί και να μην το πιστεύατε. Εντάξει, σίγουρα θυμάστε τις Ευρωλίγκες, αλλά και εγώ είχα στο μυαλό μου ότι ναι, αγαπήθηκε υπερβολικά για μια διετία. Δηλαδή, άνετα θα μπορούσε να έχει παίξει άλλα 2-3 χρόνια έτσι, σαν ανάμνηση να έχουμε. Ο Χάινς βέβαια μετά έφυγε από τον Ολυμπιακό, έκανε τη μεγάλη του καριέρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, πήρε άλλες 2 Ευρωλίγκες μετά και έφτασε να είναι ο πρώτος σε συμμετοχές σε όλη την ιστορία της διοργάνωσης. Λοιπόν, αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι, έτσι να θυμηθήκατε, να μάθατε κάποια πράγματα ίσως, να φέρετε στο μυαλό σας εποχές έτσι, παχιών αγελάδων, ευρωλιγκών, εκατέρωθεν, πρωταθλημάτων των ομάδων σας ανάλογα πια υποστηρίζετε. Έτσι. Και οι τωρινές οι ομάδες είναι δυνατές,
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αλλά αυτοί οι δύο παίχτες, η αλήθεια είναι ότι θα περάσουν πολλά χρόνια να ξαναεμφανιστούν, και αν ξαναεμφανιστούν ποτέ. Καλή και τωρινή, αλλά αυτοί οι δύο παίχτες, φίλοι μου, αγαπήθηκαν όσο κανείς άλλος και ήταν και ο λόγος που ξεκίνησα αυτό το βιντεάκι. Λοιπόν, να είστε καλά. Χρονιάρες μέρες είναι, δεν χρειάζονται υπερβολές. Έτσι, λιτότητα, μπασκετάκι να παίζετε, που λέει και ο φίλος μου ο Θανάσης, είναι πάρα πολύ καλή αποτοξίνωση, έτσι, από κρέατα, κρασιά, αλκοόλ, όλα αυτά αυτές τις μέρες. Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και θα επανέλθουμε σύντομα, έτσι, με κάποιο αγωνιστικό βίντεο, γιατί και η δράση δεν σταματάει ποτέ. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Γεια σας.